Μουσείο Μπενάκη επί της Πειραιώς 2022 και έγινε η πρώτη έκθεση «Μικρά Ασία, λάμψη, καταστροφή, ξεριζωμός, δημιουργία» και δείχνει η έκθεση πως ήταν η ζωή πριν την καταστροφή και μετά οι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα. Στην έκθεση, μπαίνοντας μέσα, παρουσιάζεται ένα ψηφιακό γράφημα το οποίο δείχνει πώς ήταν η Σμύρνη, η παραλία της Σμύρνης πριν την καταστροφή και το κάψιμο του 1922, καθώς βλέπουμε το γράφημα και αμέσως παρουσιάζονται έπιπλα και πίνακες των αρχόντων της Σμύρνης και των πλούσιων Ελλήνων της Μικράς Ασίας, όπως τα αντικείμενα αυτά τα φέρανε μαζί τους οι πλούσιοι Μικρασιάτες, καθώς και υπάρχουν και αρκετές στολές και ρούχα της εποχής πριν την καταστροφή του 1922. Το 2023 έγινε μία μικρή έκθεση αφιερωμένη στους πρόσφυγες στο Βυζαντινό Μουσείο και επιγραφόταν η Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα μέσα από τα μάτια του Βυζαντινολόγου Γεωργίου Λαμπάκη, ο οποίος ήταν αρχαιολόγος και ζούσε στην Σμύρνη. Πρωτομή του Γεωργίου του Λαμπάκη, του αρχαιολόγου, μαρμάρινη πρωτομή, παρουσιάστηκε και αυτή στην έκθεση το 2023 στη Σμύρνη και εδώ πάλι είναι διάφοροι πίνακες που είχαν παρουσιαστεί στην έκθεση πριν την καταστροφή της Σμύρνης. Φαίνεται μια φωτογραφία η παραλία της Σμύρνης και μου έκανε εντύπωση μία εφημερίδα η οποία δείχνει και λέει πως ήταν το εσωτερικό, περιγράφει της Αγίας Φωτεινής της Σμύρνης, διότι δυστυχώς δεν έχουμε ούτε φωτογραφίες του εσωτερικού της Αγίας Φωτεινής της Σμύρνης και σήμερα δεν ξέρουμε καθόλου πως ήταν. Και τώρα είμαστε στην πρώτη έκθεση του 1922 η οποία έγινε στο Μουσείο το Μπενάκη επί της Πειραιώς. Νομίζω ότι αυτή ήταν και η πιο πληρέστερη φωτογραφία και δείχνει ακριβώς όταν είχε πάει και ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, μετά έγινε ήττα και εδώ έχουμε από διάφορους πίνακες η καταστροφή της Σμύρνης, ο κόσμος σε έξαλλη κατάσταση και χωρίς ελπίδα να είναι στριμωγμένος στα παράλια της πόλης της Σμύρνης, στον παραλιακό δρόμο και ως όσον εαυτό σωθεί το, καθώς βλέπουμε στον πίνακα αυτό την μεγάλη καταστροφή και την απελπισία τότε των Ελλήνων της Σμύρνης και αμέσως όσοι σώθηκαν γίνανε πρόσφυγες μετά το κάψιμο της Σμύρνης και εδώ βλέπουμε τους πρόσφυγες από αληθινά βίντεο, μικρά βέβαια, της εποχής που έγινε η καταστροφή και άλλος πίνακας με την καταστροφή της Σμύρνης. Τρίτη έκθεση 2024 είναι στο Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας με το αυτό θέμα πώς οι πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα ρημαγμένοι και χωρίς ελπίδα και πώς μπόρεσαν να εγκατασταθούν και να διαπρέψουν στην Ελλάδα, καθώς γίνανε και καινούργιες συνοικίες, η Νέα Σμύρνη, η Φιλαδέλφια και άλλες συνοικίες και υπάρχει και εκθεσιακά
αντικείμενα, καθώς φαίνονται και οι μπόγοι με τα πράγματά τους που είχαν και διάφορα κυλίμια και υφαντά, διότι πολλοί από αυτούς είχαν υφαντουργίες με τρέχουσες παραγγελίες και στη Νέα Σμύρνη φτιάξαν υφαντουργία. Εδώ βλέπουμε τους σάκους με τα αντικείμενα τα οποία είχαν φέρει μαζί τους σήμοι κρασιάτες, καθώς και χρηστικά αντικείμενα. Αυτή η έκθεση γίνεται ακόμα στο Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας. Η χρονιά που πέρασε γίνανε 3 εκθέσεις αναφορικά με τη Σμύρνη, τη Μικρά Ασία και κατόπιν τους πρόσφυγες. Μουσείο Μπενάκη, Μικρά Ασία, Λάμψη του Ελληνισμού, πρώτη και κορυφαία πόλης η Σμύρνη, Ιωνία, Καπαδοκία, νότιες επαρχίες, Πόντος, Κωνσταντινούπολη, Ανατολική Θράκη. Την εποχή ακμής διαδέχονται η περίοδος των διωγμών, το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και των Συνθήκων, η περίοδος της ελληνικής απόβασης και της μικρασιατικής εκστρατείας και κατόπιν η καταστροφή του 1922 στις φλόγες η Σμύρνη, καθώς και η έξοδος των προσφύγων στην Ελλάδα. Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας, φωτογραφίες που υπάρχουν, καθώς και χρηστικά αντικείμενα και εκκλησιαστικές εικόνες. Και εδώ υπάρχει ένα μικρό βίντεο με τους πρόσφυγες οι οποίοι ήρθαν στην Αθήνα. Το βίντεο αυτό προέρχεται από την έκθεση που έγινε το 2022 στο Μουσείο Μπενάκη, καθώς και εικόνες από ατομικά προσκυνητάρια που ήταν μέσα στα σπίτια των προσφύγων και τα έχουν εκθέσει στην έκθεση για τους πρόσφυγες μικρασιατική καταστροφή στο Μουσείο Μπενάκη το 2022, καθώς και ένας ωραιότατος αργαλιός και για κεντήματα αλλά και για υφαντά, για κουβέρτες, καθώς βλέπουμε και τάπητες με τα πρόσωπα που είχαν φτιάξει οι μικρασιάτες, τον Βενιζέλο και τον βασιλιά τον Κωνσταντίνο, καθώς βλέπουμε ότι οι μικρασιάτες είχαν επιμεληθεί και πορσελάνες, ένα είδος πορσελάνης. Εδώ βλέπουμε μία ράπτο μηχανή Singer του 1920-22 η οποία ράβει και φτιάχνει και δαντέλες και γιακάδες. Από την έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, αυτές είναι πορσελάνες μεγάλες, κεραμικά, με ωραία επιφάνεια, η οποία γυαλίζει κιόλας. Αυτή είναι από την έκθεση που έγινε το 2022 στο Μουσείο το Μπενάκη. Ίσως νομίζω ήταν η καλύτερη για το θέμα αυτό, καθώς βλέπουμε και αυτά τα κεραμικά πορσελάνες, αλλά έχουν ένα πολύ ωραίο λούστρο, γράφει με Νέα Ιωνία, η βιομηχανία γράφει το τραπεζάκι αυτό επάνω, καθώς βλέπουμε πάλι και τον αργαλιό ο οποίος κεντούσανε, καθώς βλέπουμε και αυτά τα κεραμικά, εγώ θα έλεγα ότι είναι και πορσελάνες, οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ ωραία. Διάφορα εκθέματα τα οποία παρουσιάζονται μετά την εγκατάσταση των προσφύγων που έγινε στην Ελλάδα. Ορισμένοι πρόσφυγες γίνανε και αθλητές και διαπρέψανε και στις ομάδες. Άλλοι πρόσφυγες ασχοληθήκανε με τη μουσική και με τη λύρα, την ποντιακή λύρα, είναι στα εκθέματα. Καθώς βλέπουμε και τα ρούχα και τις στολές που είχαν φέρει οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, είναι τμήματα
και από τις 3 εκθέσεις που γίνανε με το αυτό θέμα. Και εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι μια μακέτα του μεγάλου συμπλέγματος, χάλκινο είναι, στην πλατεία, για το θέμα των προσφύγων και την καταστροφή της Μύρνης. Αυτή είναι η μακέτα, είναι μικρό βέβαια αυτό. Το μεγάλο είναι στην πλατεία της Νέας Φιλαδέλφειας. Και εδώ βλέπουμε έναν πίνακα, σύγχρονος πίνακας, ο οποίος είναι η Σμύρνη με μια μοντέρνα ματιά, όπως τον έχει φτιάξει ο καλλιτέχνης. Και πάλι βλέπουμε άλλα αντικείμενα των προσφύγων, τα οποία τα είχαν φέρει από την Μικρά Ασία και τη Σμύρνη οι πρόσφυγες. Στην έκθεση του στο Μπενάκι είχαν προσιαστεί και διάφορα έργα ζωγραφικής του Φώτη του Κόντογλου, διότι και αυτός ήταν πρόσφυγας και καταγόταν από το Αϊβαλί. Στην Ελλάδα πλέον οι πρόσφυγες της Μύρνης και της Μικράς Ασίας, εγκατάσταση και ενσωμάτωση των εκπατρισμένων στην Ελλάδα, καθώς και την επίδραση που η παρουσία τους είχε σε πολλούς τομείς της ελληνικής κοινωνίας. Μεγάλες και ωραιότατες εικόνες αυτή του Αγίου Γεωργίου, και αυτή είχε έρθει από την Μικρά Ασία, είναι τα περισσότερα και τα ωραιότερα ήταν στην έκθεση του Μουσείου Μπενάκη που έγινε το 2022 επί της Πειραιός. Από εκεί είναι και αυτές οι εικόνες. Όλα αυτά νομίζω τα περισσότερα φυλάγονται στο Μουσείο Προσφύγων που είναι στην Νέα Φιλαδέλφεια. Από εκεί τα δανειστήκανε και τα πλουσιάσανε στην έκθεση. Καθώς ξέρουμε ότι όταν ήρθαν οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, ο Εμμανουήλ Μπενάκης, αυτοί δεν είχαν χρήματα και πολλά αντικείμενα, ιδίως τα θρησκευτικά αντικείμενα, τα αγόραζε ο Εμμανουήλ Μπενάκης, και σήμερα είναι όλα στο Μουσείο Μπενάκη, μεγάλος πλούτος, πόρπες, ζώνες, πολλά Ευαγγέλια, σταυρή και άλλα αντικείμενα. Όλα αυτά είναι εκθέματα και μόνιμη συλλογή στο Μουσείο Μπενάκη που είναι επί της Λεωφόρου Σοφίας απέναντι από την Βουλή. Έκθεση για τη Μικρά Ασία και τη Σμύρνη έγινε το 2022 στο Μουσείο Μπενάκη επί της Οδό Πειραιός. Η δεύτερη έκθεση για τη Σμύρνη και τη Μικρά Ασία έγινε στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, το αρχείο της οικογένειας Λαμπάκη, πολύτιμη πηγή για τις ελληνικές κοινότητες της Μικράς Ασίας πριν το 1922, παρέχει την πλειονότητα των εκθεμάτων τα οποία εμπλουτίζονται και από ανήκοντα των συλλογών του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. Το αρχείο οικογένειας Λαμπάκη περιλαμβάνει τα αρχεία των μελών της οικογένειας που από τα τέλη του 19ου αιώνα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα
και στην Σμύρνη, ιδιαίτερα στο αρχείο του Βυζαντινολόγου Γεωργίου Λαμπάκη, συγκεντρώνεται πλήθος πληροφοριών τόσο για τα μνημεία όσο και για τις ελληνικές κοινότητες της Μικράς Ασίας με επικεφαλή στην Σμύρνη. Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας επί της Οδού Σταδίου γίνεται αυτόν τον καιρό ίσως και η τελευταία έκθεση για τους πρόσφυγες. Επικεντρώνεται στην πληθυσμιακή διαμόρφωση της Ελλάδος μέσα από τις μετακινήσεις πληθυσμών επί έναν αιώνα. Η σύγχρονη Ελλάδα διαμορφώθηκε μεταξύ της Επανάστασης του 1821 και γέννησε το πρώτο μικρό κράτος μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης το 1923. Στη διάρκεια αυτού του αιώνα σημειώθηκαν κοσμογονικές αλλαγές με αποτέλεσμα προσφυγικές ροές που άλλαξαν ριζικά την ελληνική κοινωνία. Στόχος της έκθεσης είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη παρουσίαση του προσφυγικού φαινομένου μέσα από τα ζητήματα που απασχόλησαν διαχρονικά τους ανθρώπους που βρέθηκαν στη δεινή θέση να εγκαταλείψουν τις προγονικές τους εστίες. Μέσα από ανθρώπινες ιστορίες φωτίζονται πτυχές του θέματος όπως η αναγκαστική φυγή, οι δυσκολίες της μετακίνησης, η υποδοχή, η εγκατάσταση, η διαχείριση του τραύματος, η ενσωμάτωση στη νέα πατρίδα, η μνήμη. Σε πρώτη ανάγνωση δύσκολα αναγνωρίζεται η χρονική προέλευση των ιστοριών αυτών, κοινή συνισταμένη τους τα διαχρονικά συναισθήματα των διωγμένων ανθρώπων που ήρθαν από την Μικρά Ασία και από τις πόλεις και από τη Σμύρνη. Φεβρουάριος μήνας του 2024 στον Πειραιά.